Να είμαστε λοιπόν μαζί μετά το βίντεο που είδατε και τις διαφημίσεις που ακολούθησαν. Όλο αυτό το διάστημα εμείς προσπαθούμε να διασταυρώσουμε κάποιες πληροφορίες που έχουν φτάσει στην εκπομπή. Έχουμε κινητοποιήσει και την αστυνομία να γίνει ένας έλεγχος για να μην πέσουμε σε κάποια παγίδα, σε κάποιους φαρσέρ, που θα ήταν κακό βέβαια να υπάρχουν φαρσέρ σε μια τέτοια υπόθεση. Αλλά επειδή έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου, θέλω να τα ελέγξουμε όλα. Μας πήρε κάποιος και μας είπε, Γιώργο, ότι πριν 30 χρόνια η μητέρα σου ήταν αποφασισμένη να παντρευτεί κάποιον αγιογράφο από τη Σπάρτη. Και έψαχνε και αυτή τότε να βγάλει το διαζύγιο, αλλά δεν μπορούσε να βρει τον μπαμπά σου και πιθανότατα να έχει βγει πάλι αγνώστου διαμονής, να έχει γίνει κάποιο τέτοιο μπέρδεμα. Μας έχουν πει λοιπόν ότι η μητέρα σου μένει στη Ζάκυνθο. Μιλάμε ότι στη Ζάκυνθο τώρα γίνεται χαμός, αλλά σου είπα και πάλι πρέπει να πάρω το τελικό okay και από την αστυνομία που πρέπει να διασταυρώσει κάποια πράγματα για να είμαστε σε θέση να σας φέρουμε σε επαφή. Δεν θα ήθελα μια μεγάλη ευτυχία, ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, σε λίγο να γκρεμιστεί σαν ένα ψεύτικο οικοδόμημα. Τα λαβες. Είναι πολύ λεπτό αυτό. Πρέπει να το διασταυρώσουμε όλοι. Στη Ζάκυνθο το θεωρούν σίγουρο και πανηγυρίζουν από ό,τι μαθαίνω. Αλλά πρέπει να κάνουμε και αυτή την τελευταία, την τυπική διασταύρωση μέχρι που να είμαστε σε θέση να σας βγάλουμε στον αέρα να μιλήσετε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως θα πρέπει να περάσουμε να δούμε το τρίτο μέρος της έρευνας. Γιατί αν είναι όντως η Αγγελική, η κυρία αυτή που είναι στη Ζάκυνθο, θα πρέπει να ακούσει τους ανθρώπους του γιού της, όλους αυτούς, πώς την περιμένουν, τι μεγάλη αγκαλιά της έχουν ανοίξει. Θα ήθελα λοιπόν να δει τα μηνύματα αυτά και στο τέλος και θα έχουμε, φαντάζομαι, πια μια απάντηση για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε στον αέρα. Να περάσουμε να δούμε το τρίτο μέρος της έρευνας. Με τον Γιώργο είμαστε συνολικά 20 χρόνια. Έχουμε περάσει πάρα πολύ καλή ζωή μαζί. Είναι πάρα πολύ καλός και σαν οικογενειάρχης κάτι παραπάνω. Η πιο σημαντική ευαισθησία είναι που την έχει γνωρίσει τη μητέρα του και μας την έχει μεταφέρει εμάς πάρα πολύ έντονα. Συνέχεια μας λέει, ας πούμε, το πρόβλημα αυτό, ότι αχ, να βρίσκα τη μάνα μου. Ειδικά σε γιορτές, που είναι οικογενειακές, εκεί επιδεινώνεται το πρόβλημά του πιο πολύ. Δηλαδή, εκεί μας λέει, ας πούμε, ότι γιατί να μην είχα κι εγώ τώρα, αυτή τη μέρα που είναι γιορτινή, τη μητέρα μου. Και στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Για περιγράψτε μου λίγο τη συμπεριφορά του αυτά τα χρόνια, κάτι χαρακτηριστικό, κάποια σκηνή που μπορεί να σας έχει μείνει στο μυαλό. Μας έχει πάρει Χριστούγεννα και μας έχει πάει οικογενειακός στο ορφανοτροφείο που μεγάλωσε. Και είδα, ας πούμε, και τα παιδιά μου και εγώ, ότι σε αυτό το χώρο που ζούσε ο άντρας μου. Αυτή είναι η πιο έντονη στιγμή που έχουμε περάσει. Το ότι μία γιορτινή μέρα ήταν η έξοδός μας να πάμε να μου δείξει σε ποιο ορφανοτροφείο ήτανε. Και πήγαμε μέσα και είδαμε. Πώς νιώθουν τα παιδιά, πώς αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση? Η ευχή των παιδιών μας είναι η φράση που μας λένε ότι θέλουμε να είσαστε για πάντα μαζί, να μην νιώσουμε την εμπειρία που ένιωσε ο πατέρας μας, που μεγάλωσε χωρίς μητέρα. Πόσο θα αλλάξει η ζωή σας αν μετά από τη σημερινή βραδιά εμφανιστεί η μητέρα του? Θα είναι κάτι που μας φαίνεται σαν όνειρο. Εσείς, κυρία Ελένη, σαν γυναίκα του Γιώργου, τι θα θέλατε να πείτε σε αυτή τη γυναίκα αν σας βλέπει αυτή τη στιγμή? Θα ήθελα, όπου κι αν είναι, να δείξει κάποιο σημείο ζωής και θα την υποδεχτούμε ακόμα να μείνει και στο σπίτι μας. Την περιμένουμε όλοι. Αν οπουδήποτε βρίσκεται,
ας μας σκεφτεί το παιδί της και μετά εμάς. Εμείς θα την έχουμε σαν να μην είχε συμβεί καθόλου αυτή η ιστορία. Όπου κι αν είναι, όπου κι αν είσαι, σκέψου ότι όλοι σε περιμένουμε. Ότι υπάρχουν και το παιδί σου και μια ολόκληρη οικογένεια που σε περιμένει. Είμαι η πεθερά του Γιώργου, του Παΐδα. Είμαστε αγαπημένοι. Την κόρη μου την προσέχει, τα παιδιά του. Τώρα το μόνο του παράπονο είναι που δεν βλέπει τη μητέρα του. Όλη την ώρα κλαίει, στεναχωριέται, μελαγχολεί, σκέπτεται. Φυσικά δεν ησυχάζει και καθόλου στην οικογένειά του. Να δω τη μητέρα μου, λέει, και σπεθάνω. Και εγώ σαν μητέρα που είμαι, του λέω κάνε υπομονή. Μπορεί κάποτε και η μητέρα σου να δει που μένεις, τι κάνεις, να γνωριστείτε. Σαν μητέρα και αυτή πρέπει να το κάνει, να βάλει το χέρι στην καρδιά της, γιατί είμαστε μητέρες και πονάμε τα παιδιά μας. Και τέτοιο παιδί δεν το βρίσκεις εύκολα. Στην περίπτωση που βρεθεί η μητέρα του απόψε με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, εσείς πώς αντιδεχτείτε? Με ανοιχτές αγκάλες. Θα φιληθούμε, θα αγκαλιαστούμε. Στην πεθέρα όπου και να βρίσκεται, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μητέρα είσαστε κι εσείς και εγώ μητέρα είμαι. Ό,τι μπορείτε κάντε να το συντομέψουμε αυτό. Να βρεθείτε με το γιο σας. Διότι πονάει το παιδί. Και φυσικά όταν τον δείτε βέβαια δεν θα τον γνωρίσετε. Έχει γίνει ολόκληρος άντρας. Τη νιώθετε ήδη σαν συμπεθέρα. Το λέτε τόσο. Και καλύτερη. Η αδερφή μας. Η αδερφή μου θα πω άμα τη δω. Έχω μάθει ότι είστε και ωραία γυναίκα, λεβεντογυναίκα. Έλα κορίτσι μου να σε δω κι εγώ από κοντά. Όπου και να βρίσκεσαι, έλα να με βρεις την κυρανίκη της συμπεθέρα σου. Σ' αγαπώ και σε περιμένω. Το συντομότερο. Είμαι μεγαλύτερος γιος της οικογένειας. Είμαι 18 χρονών. Ο πατέρας μας μεταφέρει καθημερινά το θέμα αυτό με τη μητέρα του. Θέλουμε κι εμείς εκ μέρους όλων των παιδιών της οικογένειας να τη βρει τη μητέρα του για να του φύγει ένα βάρος που έχει πάνω του. Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό που να σου έχει πει ο πατέρας ως προς αυτό το θέμα, μια φράση, κάτι? Μας λέει ότι είμαστε τυχεροί εμείς που έχουμε τη μητέρα μας, ενώ εκείνος δεν την είχε από μικρός και του λείπει η μητρική αγάπη. Του λείπει πάρα πολύ. Και πιστεύω να τη βρει μέσα από την εκπομπή σας. Μιχάλη, πώς θα την υποδεχτείς αυτή τη γυναίκα να έρθει εδώ στο σπίτι σας? Θα την αγαπήσω. Θα ξεχάσω ότι δεν την ήξερα από μικρός. Θα αρχίσουμε δηλαδή μια καινούρια ζωή. Θα την αγαπήσουμε όλοι οικογενειακά. Θα ήθελες να της πεις κάτι, αν σε βλέπει αυτή τη στιγμή? Γιαγιά, σε περιμένουμε όλοι εδώ στο σπίτι. Σε αγαπάμε. Και έλα να ζήσεις εδώ κοντά μας, μαζί με τους γονείς μου και τα υπόλοιπα εγγόνια σου. Γιώργος μου, Γιώργο, απόψε λοιπόν κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε αυτή τη γυναίκα με μοναδικά στοιχεία όλα όσα μας είπες, αλλά και το βασικότερο, τη φωτογραφία της. Ναι. Πιστεύεις ότι αν μας δει κάπου θα συγκινηθεί? Το πιστεύω. Το πιστεύω. Κάτι μου λέει μέσα μου ότι εάν μας δει θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η μητέρα σου μας βλέπει, μας τηλεφωνεί, πώς φαντάζεσαι αυτή τη σκηνή, τη συνάντηση, για πες μου. Και εγώ δεν ξέρω πώς θα... Πώς θα αντιδράσεις. Πώς θα αντιδράσω. Αλλά εκείνη η στιγμή, ας πούμε, για φαντάσου, θα είναι μια στιγμή που θα μιλάει για 44 ολόκληρα χρόνια. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μου λίγο έτσι, πώς θα φαντάζεσαι, θα ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά, θα μπει μέσα αυτή τα λεπτομένη μάνα. Εγώ θα την ανοίξω. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνει και εκείνη. Και θα κάτσουμε να συζητήσουμε, να πούμε πολλά. Αν βρεθείτε, φαντάζομαι πως θα είναι μέρα γιορτής, Ανάσταση, Πλησιάζει και το Πάσχα, λες, να έχουμε Ανάσταση πριν. Ελπίζω.
Ελπίζω η βοήθειά σας να είναι σημαντική. Θέλω να τη βρω. Δηλαδή και ένας 44χρονος άντρας είναι σε τέτοιες περιπτώσεις παιδεία. Παραμένει παιδεία. Και θα παραμείνω. Μέχρι να νιώσω το μητρικό χάδι. Μέχρι. Θέλω. Είμαστε λοιπόν αγαπητοί τηλεθεατές και πάλι μαζί σε μια βραδιά πολύ σημαντική για αυτή την εκπομπή. Φαίνεται πως αυτό το θαύμα που λέγαμε πριν έγινε. Κι όμως είναι δυνατόν μια εκπομπή, μια ζωντανή εκπομπή που διαρκεί 2 με 2,5 ώρες, να κάνει ό,τι δεν μπορούν να κάνουν ούτε κρατικές υπηρεσίες ούτε οτιδήποτε άλλο μέσα σε 44 ολόκληρα χρόνια. Τόσα χρόνια έκαναν οι δικοί της οι άνθρωποι να τη βρουν, να την ψάξουν. Και φαίνεται λοιπόν πως είναι αυτή η γυναίκα που από ό,τι με πληροφορούν οι συνάδελφοι κλαίει στο τηλέφωνο. Προσπαθούν αυτή τη στιγμή να τη βγάλουν στη γραμμή μας. Θα ήθελα να συνδεθούμε λιγάκι με την Καλυθέα και να μας ειδοποιήσετε όταν έχετε την γυναίκα αυτή που λέει ότι είναι η Αγγελική Τρυφωνίδου, να τη βγάλετε στη γραμμή. Να είμαστε λοιπόν κοντά σας. Φαίνεται λοιπόν πως από ό,τι βλέπω θα κάνετε ανάσταση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα όλοι εσείς εκεί. Η Αγγελική λέει ότι θα κάνετε ανάσταση πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η γυναίκα αυτή. Με πληροφορούν οι συνάδελφοι πάνω στο κοντρόλ ότι την έχουν ήδη στο τηλέφωνο. Την πληροφορούν οι συνάδελφοι ότι πράγματι είναι στο τηλέφωνο. Αγγελική, πραγματικά όλοι έχουν αναστατωθεί εδώ. Παιδιά, ναι, μακάρι να δούμε γιατί είναι αυτή. Εγώ ειλικρινά, ας πούμε, νιώθω παγωμένη, τα έχω χάσει. Γιατί φαίνεται ότι είναι η μητέρας του Γιώργου. Και είναι αυτή τη στιγμή λοιπόν στο τηλέφωνό μας. Θα παρακαλούσα λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη γυναίκα στον αέρα. Ναι. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε κυρία Αγγελική. Αγγελική, το Τρίφωνα για τη Λουκία. Τρυφωνίδου, η μητέρα του Γιώργου. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Και δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι. Μας παίρνετε από τη Ζάκυνθο. Από τη Ζάκυνθο. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Πώς αναγνωρίσατε τον εαυτό σας στη φωτογραφία, μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ δύο λόγια. Ναι, αναγνώρισα τον εαυτό μου και άκουσα και το όνομα του τον πατρικό μου. Και μετά άκουσα και του πρώην συζύγου. Ναι. Και το μωρό και όλα, το παιδάκι μου είναι στην... Είναι εδώ ο Γιώργος, δίπλα μας. Τον βλέπω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Γιώργο, πες κάτι, σε παρακαλώ λίγο. Μπορώ να μιλήσω. Έμενα Γιώργο μου, παιδάκι μου, να σε ακούσω ψυχή μου, τη φωνούλα σου. Έλα Γιώργο μου. Θέλω να συναντηθούμε.